Σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω για τα ποια είναι τα καλύτερα ή τα πιο αγαπημένα, θα λέγα πιο σωστά, albums του λεγόμενου Doom Metal. Και όσον αφορά το Doom, μιλάμε για μία από τις υποκατηγορίες του Metal που πραγματικά έχουν πάρα πολλές, το ίδιο το Doom έχει πάρα πολλές επίσης δικές του υποκατηγορίες και μπορώ να πω ότι πάνω κάτω, εκτός από το Death Metal, το Doom Metal και ως ένα σημείο το Black Metal έχουν αυτό το εύρος υποκατηγοριών. Γιατί αν μιλάμε για Doom Metal, μιλάμε βασικά για κλασικό Doom Metal ή μιλάμε για επικό Doom Metal ή μήπως μιλάμε για αυτό που λέγεται Doom Death ή Death Doom, όπως θέλετε πείτε το, ή μπορούμε να πούμε για αυτό που λέγεται Funeral Doom, ή μήπως μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό που λέγεται μετά ως Sludge, Drone κτλ. Επομένως αρχίζουμε, ή επίσης υπάρχει και υποκατηγορία φυσικά του Stoner Doom, που είναι κάτι ανάμεσα σε Stoner και κάτι ανάμεσα σε Doom. Πόσο μάλλον, και πείτε μου εσείς φυσικά αν ξεχνάω κάτι, πόσο μάλλον επίσης, αν βάλουμε εδώ πέρα το θέμα, ότι το ίδιο το Doom έχει άμεση συγγενική σχέση με το Stoner, το Heavy Rock ή το Desert Rock, όπως θέλετε πείτε το, όπως έχει επίσης και κάποια σχέση με τις καλές μπάντες του Grunge. Και όλα αυτά φυσικά γιατί το Doom είναι, μπορούμε να πούμε, ο πρωτότοκος γιος των Black Sabbath. Θα μου πείτε, όλο το Metal επηρεάστηκε από τους Black Sabbath. Όλο το Metal προέρχεται από τους Black Sabbath. Σίγουρα ναι. Όμως, από όλα τα υποείδη του Metal, το είδος του Metal που ακολουθεί πιστά ως ένα σημείο και την έχει εξελίξει βέβαια αυτή την επιρροή. Την επιρροή των Sabbath, των Subs, είναι φυσικά το Doom Metal. Το Doom Metal υπό όλες τις υποκατηγορίες του, πάνω κάτω. Για να δούμε λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει νομίζω Doom Metal συγκρότημα που να σέβεται τον εαυτό του και να μην μιλάει για Black Sabbath. Για να δούμε λοιπόν, κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το Doom, με ποια albums θα μπορούσε να αρχίσει να ασχολείται. Έτσι λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα αναφέρω εδώ πέρα το album που γέννησε το Doom Metal, όπως και το album που γέννησε όλο το Metal γενικά και αόριστα, και καταλαβαίνετε φυσικά σε ποιο album αναφέρομαι. Αναφέρομαι φυσικά για το ομώνυμο Black Sabbath. Το πρώτο ομώνυμο Black Sabbath album, που μπορώ να θεωρήσω ότι επίσης ότι είναι και το πιο Doom. Εντάξει, δεν υπήρχε όρος Doom την ώρα που βγήκε αυτό το album. Αν και η ερώτηση είναι ποιος ονόμασε το υποείδος αυτό Doom, ποιος το βάφτισε. Μήπως το τραγούδι Hand of Doom των Black Sabbath που έρχεται στο δεύτερο album των Black Sabbath, το Paranoid. Ή μήπως φυσικά οι αγαπημένοι μας Epic Doomers, Doomsters, όπως το λέτε, κάντε μας, με το πρώτο τους άλμπουμ, το τεμπούτο, Epicus Doomicus Metallicus. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο μετέπειτα. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο Doom άλμπουμ τους. Φυσικά, όλα τα 6 πρώτα άλμπουμ των Black Sabbath είναι στην ίδια γραμμή. Είναι η γραμμή αυτή που μπορεί κάποιος να πει ότι πάνω κάτω θα μπορούσε σε αυτή τη θέση να υπάρξουν, να υπάρχει το Paranoid, θα μπορούσε να υπάρξει το Master of Reality, θα μπορούσε να υπάρξει το Volume 4, θα μπορούσε να υπάρξει το Sabbath, Bloody Sabbath, θα μπορούσε να υπάρξει το Sabotage, αλλά εδώ βάζω βασικά αυτό. Ιδιαίτερα με την τραγουδάρα που μπαίνει, το ομώνυμο Black Sabbath κομμάτι τραγούδι. Okay.
Συνεχίζοντας λοιπόν, αν μιλάμε για Black Sabbath και αν μιλάμε για συγκροτήματα που ακολουθούν πιστά τον δρόμο που άνοιξαν οι Black Sabbath, εδώ πρέπει να αναφέρουμε τους Αμερικάνους, φυσικά, Pentagram. Τους Pentagram, οι οποίοι είναι φυσική απόρρια των Black Sabbath, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί κάποιος να τους πει ότι αντιγράφουν Black Sabbath. Ναι, μεν, έχουν επηρεαστεί 100% από αυτούς. Αντιγραφή, φτηνή αντιγραφή, με κανένα τρόπο. Βέβαια, εδώ πέρα θα μπορούσε κάποιος να σου πει γιατί δεν βάζεις μέσα τους Count Raven, που και αυτή είναι μια από τις καλές αντιγραφές των Black Sabbath. Ναι, όμως, η Count Raven είναι καλή αντιγραφή. Η Pentagram δεν είναι απλά αντιγραφή. Έχουν σωστή επιρροή από Sabbath, αλλά είναι επίσης, έχουν τη δική τους ταυτότητα. Ιδιαίτερα με αυτό το διαμάντι που λέγεται Day of Reckoning. Για να μην μιλήσω εδώ πέρα βέβαια για τον για το χαρακτήρα του Bobby, okay, που είναι άστα να πάει. Εντάξει, ο τύπος έχει ιστορία μέχρι με... εδώ πέρα τον έπαιρνε μικρά αεροπλάνα για να φαίνει κοκαίνη στην Αμερική υπό την ηγεσία του Παμπλο Εσκομπάρ. Μιλάμε για ψωνισμένη προσωπικότητα εντελώς και πειραγμένη προσωπικότητα. Σήμερα είναι στη φυλακή επειδή χτύπησε την ίδια του την ηλικιωμένη μητέρα. Μιλάμε για τρελαμένη εντελώς ιστορία. Πάντως το συγκρότημα αυτό είναι καταπληκτικό και επίσης όποιος έχει έρθει σε επαφή με τη μουσική των Pentagram, των Αμερικάνων Pentagram, και ακούσει τη μουσική ξένα, ξεχωρίζει ξεκάθαρα να πει «Οπα, αυτό είναι Pentagram». Ξεκάθαρα πράγματα. Ιδιαίτερα με την κομματάρα που υπάρχει εδώ μέσα, Burning Savior. Αν μιλάμε λοιπόν για αυτό που λέμε κλασικό Doom, φυσικά να αναφερθούμε εδώ πέρα για αυτό το συγκρότημα που λέγεται Saint Vitus. Φυσικά. Και αν μην τι άλλο, και το όνομα είναι επιρροή επίσης από Sabbath. Και φυσικά εδώ πέρα αναφέρομαι στο άλμπουμ V5, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο θεωρείται και ένα από τα πιο κλασικά διαμάντια του Doom, του κλασικού Doom Metal, να το πω έτσι. Okay. Εδώ πέρα μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το πρώτο άλμπουμ στο οποίο τραγουδάει ο Vino. Αν μην τι άλλο. Με τραγουδάρες όπως το Ice Monkey. Όλο το άλμπουμ αυτό εδώ πέρα αξίζει, το I Bleed Black και τα λοιπά, αλλά όλο αυτό το άλμπουμ αξίζει, είναι ένα καταπληκτικό Doom Metal άλμπουμ. Κλασικό Doom Metal. Αν λοιπόν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, θα μπορούσα εδώ πέρα να φέρω και το ίδιο το συγκρότημα, το βασικό συγκρότημα που έβγαλε ο Vino, τους The Obsessed. Μετά έβγαλε και τους The Hidden Hand και Spirit Caravan, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Okay. Και επίσης να αναφέρουμε εδώ πέρα τους πολύ αγαπημένους Trouble. Τους πολύ αγαπημένους Trouble, ιδιαίτερα σε αυτό το διαμάντι επίσης που λέγεται Manic Frustration. Οι Trouble, βάλιστα, κατά τη δική μου γνώμη, λίγο λαθασμένα θεωρήθηκαν white metal με την έννοια ότι έχουν σκεπτικό χριστιανικό στίχο. Okay, πάνω κάτω, αν και αυτό δεν είναι τόσο ακριβές. Αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους Trouble ιδιαίτερα κάτω από την κατηγορία του Doom. Φυσικά του κλασικού Doom. Και ιδιαίτερα με αυτό το άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, ο Rick Rubin ήταν που τους ανέλαβε στο συγκεκριμένο άλμπουμ ως παραγωγός, και το άλμπουμ αυτό ήταν να έχει μεγάλη επιτυχία, παρόλα αυτά δυστυχώς πήγε πάρα πολύ κάτω, αλλά το άλμπουμ πραγματικά αξίζει. Okay, και τώρα, αφού μιλήσαμε για κάποια κλασικά άλμπουμς του κλασικού doom metal, σαμπαθικού doom metal, αν μην τι άλλο, όλο το doom metal είναι σαμπαθικό, τι λέμε τώρα, πάμε σε αυτό που λέγεται ως Epic Doom. Και οι πατέρες φυσικά αυτό που λέμε Epic Doom, αν μην τι άλλο, είναι η φοβερή Σουηδή Candlemass. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το φοβερό αυτό ντεμπούτο που βγάλανε, το Epicus Doomicus Metallicus. Και εδώ πέρα κάποιοι λένε ότι από εδώ έρχεται και το
και η ονομασία του όλου ιδιώματος. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και το Hand of Doom, το, όπως είπαμε, το τραγουδί των Black Sabbath, αλλά εδώ πέρα βασικά παίρνει την όλη ουσία του αυτό που λέγεται Doom, αλλά όπως επίσης και συγκεκριμένα επικό Doom, έπικους, ντούμικους, μετάλλικους. Μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ, που για εμένα αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ έρχεται, αν με ρωτάτε ποιο είναι το καλύτερο Candlemass μας άλμπουμ, αυτό με το Nightfall που, του Marco Messiah είναι τα δύο άλμπουμ που έρχονται το ένα σε άμεση κόντρα και για λίγο τουλάχιστον θα βάλω πάνω αυτό, ακόμα και από το Nightfall. Αν μην τι άλλο, ο τραγουδιστής του συγκεκριμένου άλμπουμ τώρα έχει γυρίσει εκείνο ο καινούριος τραγουδιστής με το καινούριο άλμπουμ των Candlemass. Τι να πούμε εδώ πέρα, για κομμάτια όπως το Solitude, το Crystal Ball, το Blackstone Welder, A Sorcerer's Pledge. Γενικά θυμάμαι, όταν πρώτο άκουσα αυτό το άλμπουμ, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Με το στόμα ανοιχτό, πραγματικά είναι και η πρώτη μου επαφή με τους Candlemass διαμέσου από το άλμπουμ. Και μη τι άλλο, όλοι ξέρουμε την αγάπη, την τρελή αγάπη του Leaf για τους Black Sabbath. Αν μη τι άλλο και δεν το έκρυψε ποτέ. Και καλά κάνει. Εδώ πέρα και όπως όλα τα άλλα συγκροτήματα που έχει βγάλει ο Leaf έχουν άμεση σχέση με τον Doom και τους Black Sabbath. Επιπλέον εδώ πέρα να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο άλμπουμ, μια ανέκδοτη ιστορία που την ξέρουν οι μεταλλάδες που έχουν ψαχτεί λίγο, γράφτηκε στο στούντιο των επίσης φοβερών πρώτο metalers, heavy metalers ή επίσης μπορούμε να πούμε epic heavy metalers, Heavy Load από τη Σουηδία φυσικά, και μέσα στο στούντιο τους καθίσανε οι Candlemass και γράψανε αυτό το διαμάντι. Και μάλιστα κάτω από συνθήκες πάρα πολύ ψύχους και κρύου, αλλά κατάφεραν πραγματικά να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και έχουμε αυτή την αρχή των Candlemass η οποία άνοιξε πόρτες. Και αν μιλάμε λοιπόν εδώ πέρα για επικό Doom, να αναφέρουμε εδώ πέρα τους Βρετανούς. Τους Βρετανούς Solstice, αν τους προφέρω φυσικά σωστά, με αυτό το EP, βασικά είναι EP διαμάντι του επικού Doom. Μην τους μπερδεύετε, υπάρχει και παρόμοιο συγκρότημα με την ίδια ονομασία, Αμερικάνη, τεχνική Thrash Death. Okay, δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε φυσικά για τους επικούς Doomsters Solstice. Καταπληκτικό πραγματικά άλμπουμ. EP τουλάχιστον. Και αν μιλάμε λοιπόν, συνεχίζουμε και μιλάμε για το στυλ των Candlemass, γιατί για να μην αναφερθούμε σε ένα επίσης αμερικάνικο συγκρότημα το οποίο ακολούθησε τη γραμμή των Candlemass απόλυτα. Μπορούμε να πούμε αν οι Black Sabbath είναι οι παππούδες και αν οι Candlemass είναι οι πατέρες, οι γη που έρχονται μετέπειτα είναι φυσικά η Solitude Aeternus. Με αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, Through the Darkest Hour, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ τους, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρόμπερτ, ο τραγουδιστής τους, ήρθε μετέπειτα και ήταν στα τρία μέχρι τώρα, στο καινούριο τελευταίο άλμπουμ, το Candlemass είναι ο πρώτος τραγουδιστής από το Epicus Doomicus Metallicus, αλλά τα προηγούμενα άλμπουμς, δεν μιλάω για τα EP, τα προηγούμενα άλμπουμς, στα τρία τελευταία τουλάχιστον άλμπουμ τους, προτελευταία άλμπουμ τους, ήταν ο Ρόμπερτ Ρόουι, ο τραγουδιστής τους. Βέβαια υπήρχε όλη η κόντρα, οι Candlemass τελικά είπαν ότι ήταν πολύ καλός στο στούντιο, αλλά ήταν πολύ, δεν ήταν καλός τραγουδιστής στα live, αυτόν δεν θα πω σε αυτή τη διαμάχη. Πάντως η Solitude Aeternus είναι πραγματικά παιδιά των Candlemass, συνεχίζουν αυτό το στυλ του επικού Doom των Candlemass, με ένα ίσως λίγο πιο doom δρόμο, παρά είναι τόσο επικό, αλλά περισσότερο doom, αλλά είναι σε αυτό το ακριβώς το στοιχείο των Candlemass. Και αν μιλάμε τώρα για καθαρό επικό doom, όπου το epic, επίσης ο επικός χαρακτήρας,
Έρχεται ακριβώς στο ίδιο με τον Doom χαρακτήρα, αν μην τι άλλο να αναφερθούμε στους Ιταλούς Doom Sword. Το όνομα το ίδιο, Doom Sword. Ιδιαίτερα με αυτό το δεύτερο άλμπουμ τους, το Resound of the Horn, αν μην τι άλλο τους ανέφερα και στο αφιέρωμα που έκανα επάνω στο Epic Metal γενικά. Αλλά εδώ πέρα που μιλάμε τώρα για το Doom και μιλάμε τώρα για το Epic Doom, φυσικά πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το διαμάντι. Όλα τους τα άλμπουμ, άλλωστε τον Doom Sword, αξίζουν. Και τώρα θα πάω λίγο σε αυτό που λέγεται Death Doom ή Doom Death, όπως θέλετε πείτε το. Και αυτή η σκηνή του Doom Death βασικά είναι βασικά Doom με ατμοσφαιρικό Death, το πω έτσι γενικά. Αυτή η σκηνή βασικά άνθησε ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά εδώ θα ξεκινήσω με ένα συγκρότημα το οποίο επηρεάστηκε απόλυτα από αυτή τη σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Σουηδοί. Και φυσικά εδώ πέρα μιλάω για τους Κατατόνια. Okay? Με αυτό το καταπληκτικό δεύτερο άλμπουμ τους, Brave Murder Day. Εδώ λίγα τα λόγια, πραγματικά μιλάμε για ένα διαμάτι, αυτό που λέγεται πρώιμου ήχου Doom Death εκείνης της εποχής. Doom ατμοσφαιρικού death, ας το πούμε έτσι, okay? Καταπαικτικό άλμπουμ. Πραγματικά, αν κάποιος αισθάνεται, αισθάνεται βάρος ψυχολογικό και θέλει να ξεσπάσει, λίγα άλμπουμ φτάνουν σε αυτό το, ακριβώς το διαμάντι. Ξεπερνάει πάρα πολύ φυσικά το άγουρο λίγο τεμπούτο τους, αλλά εδώ μιλάμε πραγματικά για μια δουλειά η οποία αξίζει καταπληκτικά. Μην τι άλλο, η Κατατόνια μετέπειτα άλλαξαν λίγο τον ήχο τους, φτάσανε να μας θυμίζουν και λίγο με επιρροή επίσης από Opeth. Αυτή είναι άλλη υπόθεση, αλλά εδώ πέρα ακόμα είναι καθαρό Doom Death επηρεασμένο από τη Βρετανική σχολή. Και αν μιλάμε για τη Βρετανική σχολή, φυσικά μιλάμε για τα τρία βασικά αυτά συγκροτήματα που χάραξαν τον δρόμο της Βρετανικής Doom Death σκηνής. Και εδώ πέρα θα αναφερθώ σε ένα από τα πιο σπουδαία albums της δεκαετίας του 90. Και εδώ αναφέρομαι για το συγκρότημα Ανάθεμα. Και το δεύτερο αυτό album τους, The Silent Enigma. Καθαρό Doom Death ή Death Doom, όπως θέλετε πείτε το, ατμοσφαιρικό μεν, θαυμάσιο άλμπουμ. Λίγα τα λόγια για αυτό το άλμπουμ, πραγματικά λίγα τα λόγια. Ιδιαίτερα όταν μπαίνει το Restless Oblivion, πραγματικά. Για μένα αυτό είναι και η κορυφή των Ανάθεμα γενικά. Okay, κρίμα που σήμερα οι Ανάθεμα έχουν αλλάξει εντελώς σελίδα, βρίσκονται αλλού εντελώς, γίνανε σιγά σιγά και πιο περισσότερο Pink Floyd επιρροές, μέχρι που τέλος άφησαν το metal πίσω τους. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Και συνεχίζοντας, φυσικά να αναφέρουμε στην ίδια ακριβώς σκηνή τους My Dying Bride. Και μη τι άλλο, για εμένα η καλύτερη στιγμή τους και το αγαπημένο άλμπουμ από αυτούς, αν και για μένα η My Dying Bride είναι το άλμπουμ, είναι το συγκρότημα από τα τρία αυτά συγκροτήματα που παρέμεινε πιστό απόλυτα στον δρόμο του και στον ήχο του, χωρίς να αλλάξει. Οι Ανάθεμα άλλαξαν εντελώς. Όπως θα δούμε, οι Paradise Lost περάσανε μια φάση μεγάλης αλλαγής, αν μην τι άλλο γίνανε και περισσότερο gothic σιγά σιγά. Όμως η My Dying Bride πάνω κάτω, ακόμα και αν υπήρχαν κάποιες μικροαλλαγές, παραμείνανε περισσότερο πιστοί στον ήχο τους. Και εδώ πέρα θα αναφερθώ στο πιο αγαπημένο άλμπουμ και καλύτερο άλμπουμ κατά εμένα, το My Dying Bride, The Angel and the Dark River. Επίσης ένα άλμπουμ που όταν το πρωτοακούς, και μάλιστα εδώ πέρα έχω με το μαύρο εξώφυλλο, παλιότερα είχα την κασέτα με το άσπρο, από έξω ήταν περισσότερο με το άσπρο εξώφυλλο. Καταπληκτικό άλμπουμ, το ακούς και λες, okay. Κάτι το πολύ ιδιαίτερο, ιδιαίτερα με τα βιολιά, και τα λοιπά. Ναι, μεν υπήρχαν οι Skyglide που ήταν από τα πρώτα συγκροτήματα του folk metal που χρησιμοποίησαν βιολί στον ήχο τους με το metal, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για κάτι άλλο, εντελώς κάτι το άλλο. Και εφόσον αφαιρθήκαμε στους Ανάθεμα, στους My Dying Bride, φυσικά να αφαιρθούμε
και στους Paradise Lost. Αμήν και άλλοι Paradise Lost από το Saints of God και μετέπειτα άρχισαν να έχουν περισσότερο αυτό το Gothic στοιχείο. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για περισσότερο για Doom Death, πρέπει να αναφερθούμε στα δύο πρώτα τους άλμπουμ. Και μη τι άλλο, το πρώτο τους άλμπουμ, το Lost Paradise, δεν είναι και τόσο, μπορεί να το πούμε έτσι, σημαντικό άλμπουμ. Αν και έχει κάποιους φανατικούς οπαδούς. Γι' αυτό θα παραμείνουμε στο δεύτερο άλμπουμ τους, το Gothic. Αν μη τι άλλο, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι Gothic, και από εκεί μετέπειτα μιλάμε για Gothic Metal και τα λοιπά, επιρροές από Sisters of Mercy, αλλά ας είμαστε εδώ πέρα στην ουσία. Εδώ πέρα ακόμα σε αυτό το άλμπουμ είναι καθαρό Doom, Death, Death, Doom, όπως θέλετε πείτε το. Καταπληκτικό επίσης άλμπουμ. Και ήταν από τα λίγα τότε συγκροτήματα που άρχισαν να βάζουν και γυναικείες φωνές στο ακραίο τους metal. Γενικά ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και μένοντας ακόμα στην Βρετανία, αν και εδώ πέρα αυτό το συγκρότημα είναι επίσης πολύ ιδιαίτερο στο θέμα του Doom, γιατί ως ένα σημείο ξεκίνησαν περισσότερο σαν ένα πάρα πολύ αργόσιτο, θα λέγαμε Doom, το οποίο γέννησε ως ένα σημείο αυτό που λέγεται μετέπειτα Funeral Doom, Doom για κηδείες, okay. Αμήν τι άλλο με το κλασικό τους τότε πρώτο ιδιαίτερο αυτό EP και μετά με το πρώτο τους album Forest of Equilibrium, αλλά εδώ πέρα θα αναφερθώ στη συνέχεια τους, όπου όπως καταλαβαίνετε μιλάω για τους Cathedral, όπου στη συνέχεια τους άρχισαν να βάζουν περισσότερα στοιχεία του rock ή του metal, ας πούμε, του 70, της δεκαετίας του 70, ακόμα περισσότερο Black Sabbath επιρροές. Και έχουμε το καταπληκτικό αυτό άλμπουμ που λέγεται The Carnival Bizarre, αν το λέω σωστά. Bizarre. Μιλάμε για ένα θαυμάσιο άλμπουμ. Θαυμάσιο άλμπουμ, δυστυχώς οι Cathedral σήμερα δεν υπάρχουν, αλλά πραγματικά άφησαν τόσο πολύ κληρονομιά πίσω τους. Μην τι άλλο, ο Lee Dorian πιο πριν ήταν στους Napalm Death, μέχρι που μετά ήρθε στους Cathedral, και πραγματικά μιλάμε για ένα από τα πιο καταπληκτικά albums αυτής της σκηνής του Doom Metal γενικότερα. Τώρα, εδώ πέρα θα αναφερθώ επίσης, αναφερθήκαμε στους Cathedral, ιδιαίτερα στο EP τους και το πρώτο τους album, και μπορούμε να πούμε ότι ως ένα σημείο επηρέασε αυτό που λέγεται, όπως είπαμε, Funeral Doom. Και εδώ θα αναφέρω ένα συγκρότημα από την Νορβηγία, που έτυχε να έχω ένα άλμπουμ τους, ακριβώς δεν μπορούμε να το πούμε και άλμπουμ, περισσότερο ένα EP. Δεν βγάλαν έτσι, αμήν τι άλλο, δεν νομίζω ότι έχω βγάλαν κανονικό άλμπουμ ποτέ. Μιλάμε για νορβηγικό συγκρότημα, καθαρού Funeral Doom, okay. Και εδώ πέρα θα αναφερθώ στους Thor's Hammer. Okay, ο τίτλος ακούγεται αρκετά epic, αλλά όχι. Δεν παίζουν epic metal, δεν παίζουν epic doom, παίζουν Funeral Doom, με μάλιστα τραγουδίστρια Νορβηγίδα, η οποία μάλιστα είχε σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν μην τι άλλο, ένας πολύ καλός φίλος μου έτυχε να είναι συμμαθήτριά του στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Μιλάμε με ρούνες και τα λοιπά, αλλά μιλάμε για κάτι εντελώς εκτός από αυτά που μέχρι τότε τουλάχιστον γνωρίζαμε. Μιλάμε για ένα πολύ βαρύ Funeral Doom με φωνητικά αρκετά, με growls μπορούμε να πούμε σε ένα σημείο, αρκετά death. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα και μια πολύ ιδιαίτερη κυκλοφορία. Να είναι καλά και οι Southern Lord που βγάζουν τέτοια albums. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε αυτό που λέγεται Sludge. Okay, αμήν τι άλλο, το Sludge είναι μια συνέχεια του Doom. Okay. Όπως κάποιος μπορεί να πει, το Hardcore είναι μια ακραία συνέχεια του Punk, έτσι και το Sludge. Δεν θα αναφερθώ τόσο στο Drone, στο Sludge περισσότερο, αν και το Sludge έχει άμεση σχέση με τον Drone πολλές φορές. Λοιπόν, το Sludge είναι ως ένα σημείο
απόρρια από το Doom. Κάποιος μπορεί να πει εδώ πέρα, βάλε μέσα και λίγο και Melvins. Okay. Έτσι λοιπόν, αν μιλάμε για Sludge, Sludge Doom όπως θέλετε πείτε το, να αναφερθούμε εδώ πέρα για τη συγκροτηματάρα που λέγεται Earth. Να μην τι άλλο, η Black Sabbath, το πρώτο τους όνομα πρωτού ονομαστούν Black Sabbath ήταν Earth. Και έχουμε τώρα το συγκρότημα Earth, okay. Κύριοι, εδώ πέρα θα αναφερθώ μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία τους δουλειά. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει και άλλο, και άλλο άλμπουμ μετά από αυτό. Primitive and Deadly. Okay. Primitive and Deadly, μιλάμε για, επίσης με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο, μιλάμε για συγκρότημα ολκής η Earth, ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο, αυτό άλμπουμ και ιδιαίτερα με το πρώτο κομμάτι που μπαίνει. Μιλάμε για κάτι το καταπληκτικό. Και αν μιλάμε εδώ πέρα για αυτό που λέγεται Sludge πάνω κάτω, μπορούσα να αναφέρω εδώ πέρα τους God I Hate I God κλπ. Δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ σε καθαρά Sludge συγκροτήματα. Δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ τόσο σε καθαρά Sludge συγκροτήματα. Αλλά θα πάω σε επίσης ένα από τα καταπληκτικά συγκροτήματα που βγήκανε μέσα από τις τάχτες των Sleep, όπως και High on Fire επίσης. Okay. Εδώ πέρα θα μπορούσα να φέρω και τους High on Fire, αλλά εδώ πέρα θα τους δεν ξέρω, δεν είναι τόσο Sludge, έχουν περισσότερο ξεφύγει και έτσι δεν τους αναφέρω απόλυτο Sludge, αλλά εδώ πέρα θα αναφερθώ σε επίσης ένα συγκρότημα που βγήκε μέσα από τις τάχτες των Sleep, όπως είπαμε, τους OM. Okay. Τους OM που μάλιστα παίζουν, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς ηλεκτρικές κιθάρες, μόνο με μπάσο. Και στο καταπληκτικό αυτό άλμπουμ που λέγεται Pilgrim. Okay. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Και αν είμαστε σε αυτά τα χωράφια, να φέρουμε εδώ πέρα και τους αγαπημένους Κιλέσα, αν τους προφέρω σωστά. Και εδώ πέρα θα φέρω το άλμπουμ Exalting Fire. Στο συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, ιδιαίτερα όπου η τραγουδίστρια έχει ρίξει τον τρόπο που τραγουδάει με περισσότερο, ας πούμε, κλαβιές και τα λοιπά, είναι λίγο πιο ήπιο και έτσι φτάνει να είναι αρκετά κοντά στο, είναι αυτό που λέμε, επιρροή από Sludge, επιρροή από Doom. Μιλάμε για καταπληκτικό άλμπουμ και αν δεν κάνω λάθος κάνουν εδώ πέρα και διασκευή σε Black Sabbath στο Paranoid, με το ιδιαίτερο αυτό Sludge ήχο τους. Τελικά θα αναφερθώ σε δύο συγκροτήματα που εκφράζουν αυτό που λέμε Stoner Doom. Stoner Doom ή Doom Stoner, όπως θέλετε πείτε το, είναι ακριβώς το μετέχμιο ανάμεσα στο Stoner και το Doom. Συγγενικά, όπως είδαμε ήδη, το Stoner και το Doom, αλλά για παράδειγμα κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι Monster Magnet παίζουν Doom. Okay? Παίζουν καθαρό Stoner. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι Nightstalker, οι δικοί μας, παίζουν Doom. Όχι φίλε, παίζουν Stoner. Και ούτω κάθεξης η Planet of Zeus, οι δικοί μας επίσης, οι 1000 Mods, οι δικοί μας επίσης, όλοι αυτοί παίζουν καθαρά Stoner, παιδιά. Stoner. Ελάτε όμως, που υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία, βασικά, όπως μπορούν να σταθούν στο Stoner, μπορούν να σταθούν ταυτόχρονα και στο Doom. Okay, γιατί ακριβώς βρίσκονται στο μετέχμιο. Και μη τι άλλο, εδώ πέρα να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στους τρανούς, όπως είπα πιο πριν, Sleep. Και εδώ πέρα θα αναφερθώ στο άλμπουμ Holy Mountain. Μιλάμε για ένα από τα πιο καταπληκτικά άλμπουμς αυτού του ήχου, αν μη τι άλλο, τόσο πολύ Black Sabbath επιρροή. Ο ίδιος μάλιστα ο Tommy Iommi έχει αναφερθεί και έχει πει συγκεκριμένα ότι τα riffs σε αυτό το άλμπουμ είναι καθαρά σαμπαθητικά riffs. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία δουλειά και για ένα συγκρότημα που μπορεί να σταθεί τόσο σε κατηγορία του Doom όσο και στην κατηγορία του Stoner, και εφόσον εδώ πέρα αναφερόμαστε στο Doom, φυσικά και τους αναφέρουμε. Το ίδιο λοιπόν που παίζεται με τους Sleep, παίζεται και με τους Electric, τους Βρετανούς φίλους μας Electric Wizard. Και ναι, μεν οι Electric Wizard έχουν πάρα πολλές σχέσεις, για παράδειγμα, με τους Orange Goblin,
Αλλά οι Orange Goblin είναι και μπορούμε να τους πούμε ότι είναι περισσότερο Stoner. Αλλά η Electric Wizard είναι καθαρό αυτό που λέμε Stoner Doom. Doom Stoner. Και εδώ πέρα μπορούσα να φέρω το Kama in Fanatics, αλλά εδώ θα αναφέρω το καταπληκτικό επίσης album Dooms που ακούγεται είναι αρκετά βαρύ. Ένα από τα πιο βαριά album που έχουν βγει ποτέ. Το Dope Throne. Οκ, okay, αμήν τι άλλο. Είναι ένα album το οποίο μπορεί να πει κάποιος συγκεκριμένα, μάλιστα το συγκεκριμένο album το έχω αγοράσει βασικά μέσα από το Λοίδι το Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Μιλάμε βασικά για album το οποίο ακριβώς όπως μπορεί κάποιος να το πει Stoner, μπορεί να το πει και επίσης και Doom, και αμήν τι άλλο εγώ θα το λέγα ακόμα περισσότερο Doom παρά Stoner. Αυτά όσον αφορά γενικά το Doom Metal και τις υποκατηγορίες του από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.